Επιστρέψαμε και όπως κάθε Πέμπτη είναι κοντά μας ο Νίκος Βασιλάκος, δημοσιογράφος τεχνολογίας, για τη στήλη που έχουμε για τη τεχνολογία. Και σήμερα, Νίκο, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε πλέον και επίσημα. Πού είναι οι πισίνες? Ναι, πραγματικά. Τώρα δεν υπάρχει πισίνα ούτε τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τη χώρα. Οπότε ο Νίκος είναι μουτζαχεντίν, πηγαίνει παντού και βοηθάει όποιον τον έχει ανάγκη. Πολύ κλειδοπαρούμενο σε βλέπω. Αυτό ούτε ήλιο πίσω σου. Για κατασκοπίες θα μιλήσουμε, για ξεναγήσεις σε πολεμικά μουσεία. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, πραγματικά. Γι' αυτό είσαι και σε ουδέτερο χώρο, για να μην δώσει το στίγμα σου. Λοιπόν. Πάμε, ναι, πραγματικά. Για πάμε. Ξεκινούμε με την ξενάγηση. Ξεκινάμε ό,τι θες. Με την ξενάγηση στα πολεμικά μουσεία. Και η Αθήνα έχει και η Θεσσαλονίκη, βέβαια. Εμείς το δικό μας το γνωρίζουμε, έχουμε πάει. Πραγματικά, ναι. Μπορείτε να μπείτε στο warmuseum.gr και να δείτε ένα-ένα ξεχωριστά τα εξέματα που υπάρχουν και έχουν συγκεντρωθεί και να πούμε ότι υπάρχουν πάμπλουτες συλλογές πολύ μεγάλης αξίας. Μοναδικά αντικείμενα που μπορείτε να δείτε, γιατί να ξέρετε, όλη η τεχνολογία προχωρά πολλές φορές χάρη στον πόλεμο. Πρέπει να κάνουμε αυτή τον συνδυασμό στο μυαλό μας. Δηλαδή, αφορμή πολλές φορές για μεγάλες τεχνολογικές προόδους και σε αεροσκάφη και σε υποβρύχια και σε οπλικά συστήματα ήταν η εκάστοτε και εκασταχού πόλεμη που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα. Και μετά αυτά ήρθαν και εντάχθηκαν στην καθημερινή μας ζωή. Έχεις δίκιο, και αυτό το ξεχνάμε. Περίπτωση. Ακούγεται λίγο έτσι, όχι τρομακτικό, ακούγεται λίγο ψυχρό, αλλά είναι η αλήθεια, γιατί φυσικά η τεχνολογία μετά αυτή εφαρμόζεται κιόλας και έχει και άλλες πρακτικές. Αλλά έτσι είναι, και το διαβάζουμε και στα βιβλία αυτά. Όταν διαβάζουμε ιστορία, πολλά από αυτά τα καταλαβαίνουμε μετά στην πορεία. Ναι, ναι, και να πούμε ότι έχουμε ειδικούς θησαυρούς, δηλαδή στην περίπτωση της Αθήνας έχουμε μία από τις 7 στολές σαμουράι που υπάρχουν στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτή η στολή είχε αγοραστεί και είχε δωρηθεί στο μουσείο. Λένε οι πληροφορίες ότι η στολή σαμουράι κόστησε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται ότι σήμερα αξίζει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αντί να βλέπετε, φαίνονται μάλιστα και στο κράνος που δείχνουμε τώρα, τα χτυπήματα από τις λόγχες. Αυτό βρίσκεται στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, δηλαδή αυτή η στολή σαμουράι. Αυτό είναι στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Είναι απίστευτο έξεμα. Βλέπετε, μάλιστα συζητήσαμε πώς μπορεί αυτή η στολή να βγει από τη βιτρίνα και υπάρχει δυνατότητα με 3D printing να εκτυπωθεί όλη η στολή ώστε να μπορέσει να τη φορέσει κάποιος και να μην υπάρχουν προβλήματα στην αξία τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πώς μπορούμε να περάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο ονομάζεται reenactment. Δηλαδή τα παιδιά που πηγαίνουν στο μουσείο να δουν μπροστά τους και να αγγίξουν τα εκθέματα. Άρα για να, για να προστατεύσουμε και τα εκθέματα, έτσι. Ναι. Με το 3D printing, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μπορούμε στο μέλλον να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Είτε να τα αγγίζουμε, είτε να αναφοράμε κάποια από αυτά. Ναι. Μπορεί να εκτυπωθεί πανάκριβη στολή ή μπορεί να εκτυπωθεί ένα όπλο, ένα φλογοβόλο, ένα οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και αυτό μετά να το κρατήσουν στα χέρια τους τα παιδιά. Και ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε, υπάρχουν και σύνεργα τα οποία χρησιμοποιούσαν για να διαμορφώσουν το πεδίο της μάχης πριν τη μάχη. Δεν είναι όλα όπλα, πόλεμοι και σφαίρες. Δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε. Η προσέγγιση είναι ειρηνική και ειρηνευτική. Mm-hmm. Μελετώντας τον πόλεμο, όλοι εργάζονται για την ειρήνη. Και η τεχνολογία και τα εκθέματα και τα παιδιά βέβαια που επισκέπτονται το Πολεμικό Μουσείο. Δεν έχει να κάνει με την προσέγγιση που γνωρίσαμε όλοι και γνωρίζουμε τώρα. Αν τα παιδιά μάθουν πόσο κακός είναι ο πόλεμος, αποφεύγουν τον πόλεμο και ως πρωθυπουργοί και ως υπουργοί αυτό είναι το και ζήτημα, ως στελέχη της οποιασδήποτε κυβέρνησης αύριο. Όπως οπότε καταλαβαίνει κανείς είτε ως στελέχη, ότι μπορεί να μπει πρόσωπα, από το σπίτι του και να δει την τριζιάστατη περιήγηση. Ωραία, εγώ δεν το ήξερα ότι υπήρχε. Μπράβο. Και το δικό μας μουσείο το γνωρίζουμε βέβαια εμείς εδώ, έχουμε πάει και πολλές φορές. Έχει εκθέματα και από τους μακεδονικούς αγώνες. Δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στην Αθήνα, ευτυχώς υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πρόσφατα, άνοιξε και της Χαλκίδας και της Τρίπολης και του Ναυπλίου και ετοιμάζεται η Καλαμάτα. Και να σου δώσω και μία πληροφορία συγκλονιστική, αν μπορώ,
για την Καλαμάτα, ναι, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Καλαμάτα, παιδιά, είναι το μοναδικό και ιδανικό σημείο στην ελληνική επικράτεια από το οποίο έχει αποφανθεί η NASA ότι μπορεί να γίνει εκτόξευση πυράβλου. Γιατί φτάνεις πάρα πολύ γρήγορα από κοσμοδρόμιο στη στρατόσφαιρα. Απίστευτο, το σημείο και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα δηλαδή γεωγραφικά. Ναι. Μάλιστα. Ειδικά στην Καλαμάτα, γιατί μπροστά έχει η θάλασσα, ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα, γιατί σου λέει ολόκληρο πύραυλο θα σκώσουμε. Μη συμβεί κάτι. Σύν ότι το σημείο γεωγραφικά είναι τέτοιο στην επικράτεια, που μπορεί να υποστηρίξει άμεση προσέγγιση στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κυρίως η τεχνολογία... αυτό πες για την ατμόσφαιρα, γιατί η Ελλάδα από παραλίες και θάλασσες περιτριγυρίζεται. Αλλά προφανώς και αυτό που είπες. Ναι. Ωραίο αυτό το νέο για την Καλαμάτα, να το μεταφέρουμε και στο Δήμαρχο. Βέβαια, γιατί αυτό καταλαβαίνετε τι δουλειές ανοίγει για όλους και τι ερευνητικά ρωτήματα και τι ερευνητικά προγράμματα. Ωραία, ναι, φανταζόμαστε. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος είναι ένας νέος άνθρωπος. Βέβαια, θα δείξει, επειδή έχουμε μπροστά δημοτικές εκλογές, τι θα συμβεί. Αλλά νομίζω ότι ο Δήμαρχος, ο κ. Βασιλόπουλος, είναι πάρα πολύ σύγχρονος στην προσέγγιση του και την έβαλε στη Smart Cities. Zero Carbon Footprint, δηλαδή μηδενική εκπομπή, είναι ο στόχος για τα επόμενα χρόνια, μια που λέμε για την Καλαμάτα, του διοξιδίου του άνθρακα. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι έρχονται και άλλα πράγματα στο μέλλον. Μάλιστα. Πάμε τώρα όμως και στην κατασκοπία. Το μυαλό μου έχει κολλήσει εκεί, γιατί για κατασκοπία θα μας μιλήσεις, αλλά όχι σε σχέση με όλα αυτά που συζητούσαμε περί κρατών και χωρών. Κατασκοπία στις σχέσεις. Τι κάνουν τώρα τα ζευγάρια μεταξύ τους, παρακολουθούνται με συνένεση? Είναι η νέα τάση. Εμείς απλώς το αναφέρουμε. Για να είναι ενημερωμένοι τι όλοι και ότι πλέον τα κινητά δίνουν τη δυνατότητα στο ζευγάρι, αν ο ένας πάρει στο χέρι του το κινητό του άλλου, να δώσει άδεια να παρακολουθεί ο ένας τον άλλον. Να ξεκίνησε σαν αστείο, μπήκε σε όλα τα ζευγάρια. Να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι ο προσωπικός σου χρόνος είναι προσωπικός σου χρόνος και πολλές φορές από μια τυχαία διαδρομή στη μέρα ή ένα τυχαίο περιστατικό μπορείς να παρεξηγηθείς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, λίγο να για εξήγησε το μας αυτό. Ναι. Συμφωνώ, γιατί τώρα βλέπουμε και στις φωτογραφίες τη ζευγάρια τα περισσότερα, εκτός από αυτό λίγο που κοιτάει ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί. Όλα είναι ερωτευμένα, κοιτούνται στα μάτια. Είναι λοιπόν σε αυτή την ωραία, σε αυτή την ωραία φάση, τέλος πάντων. Και αποφασίζουν από κοινού τι, να παρακολουθεί ο ένας τον άλλον στον ελεύθερο του χρόνο. Δηλαδή, δίνουν άδεια στη βασική εφαρμογή του κινητού, που είναι η έβρεση. Ο ένας να εντοπίζει τον άλλον. Mm. Αυτό τώρα δημιουργεί διάφορα θέματα. Καταρχάς ξεκινάει το επιχείρημα γιατί έχεις κάτι να κρύψεις. Αλλά δεν έχει να κάνει με το αν έχεις κάτι να κρύψεις. Μπορεί να μην έχεις τίποτα έσα μου να κρύψεις. Ο προσωπικός σου χρόνος όμως, η ώρα του κομμωτηρίου, η ώρα των νυχιών, η ώρα που, του αυτά γιατρού. Αυτά θέλω να σου πω, πόσες ώρες υπάρχουν. Το σούπερ μάρκετ, η ώρα του γυμναστηρίου ή των νυχιών και όλα αυτά που πεις. Εκεί στα νύχια τρώμε και πολύ χρόνο. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε από το να έχουμε καταρχάς να ελέγξουμε όλοι τα κινητά μας, ότι δεν μπήκε κάποιος νυχτερινός ποντικός στο κινητό μας και μας ενεργοποίησε την παρακολούθηση. Αυτό πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Αυτό βρίσκουμε στα iPhone πατώντας έβρεση και η ίδια λειτουργία υπάρχει και στα Android κινητά. Άρα κοιτάμε ότι δεν υπάρχει ενεργοποιημένη η έβρεση για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Κοιτάμε δηλαδή τις ενεργοποιήσεις, αν υπάρχει ενεργοποιημένη εφαρμογή έβρεση. Σωστό. Να μην υπάρχει ενεργοποιημένη ούτε εφαρμογή που δίνει στίγμα. Δηλαδή η Life 360. Γιατί αυτές οι εφαρμογές είναι χρήσιμες για τα παιδιά που έχουμε αγωνία σαν γονείς. Πήγε στο βόλεϊ η Άντζελα, γύρισε από το ποδόσφαιρο Άγγι και ούτω καθεξής. Άλλο αυτή η προσέγγιση και άλλη προσέγγιση που έχει να κάνει με το να παρακολουθεί ο ένας τον άλλον και να βλέπει που είναι ανά πάσα στιγμή. Ναι, γιατί μετά αυτό γίνεται κάνει... και εθισμός και δεν ξέρω μετά και τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει. Ωραία, μας είπες λοιπόν τον τρόπο πώς το βρίσκουμε. Και πάμε όμως τώρα και στο νέο dating. Εφαρμογές dating τα έχουμε πει κάθε φορά και έχει περισσότερο εδώ ενδιαφέρον. Θα μας παρουσιάσει κάτι πολύ καινούριο, ούτε εγώ το ξέρω. Το Sapio Sexual. Λοιπόν, Sapio Sexual είναι ο νέος Sapio Sexual. Στα ελληνικά θυμίζει κάτι Sapio. Στα αγγλικά θυμίζει το Homo Sapiens από τα λατινικά. Ναι, και σημαίνει ότι με νοιάζει αυτός που έχει. Μπορεί να μην έχει μία εμφάνιση που εντυπωσιάζει, έχει όμως ένα πνεύμα, μία σκέψη που ξεχωρίζει. Αυτή είναι η νέα τάση στα ραντεβού που κλείνονται μέσω dating. Το ξεκίνησε δοκιμαστικά το MyCupid, μία από τις εφαρμογές που είπε ότι δήλωσε αν είσαι σάπιο sexual, που σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει ο άλλος να είναι μοντέλο, σε νοιάζει όμως να είσαι μεταπτυχιακό.
για να το πω πάρα πολύ απλά. Α, δηλαδή σε νοιάζουν οπότε... οι, μάλιστα, κυρίως δηλαδή οι πνευματικές ικανότητες, τέλος πάντων η μόρφωση, η άρεση. Ναι. Όχι, όχι να είναι όμορφος, αλλά είναι μορφωμένος και να είναι μορφωμένος, να είναι ξεχωριστός στη δουλειά που κάνει, στους άθλους τους πνευματικούς και όχι στους σωματικούς. Δηλαδή δεν θέλω, λες, ένα σωματαρά ή ένα μοντέλο. Θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει πνευματικούς, προσωπικούς και καθεστικούς. Εδώ θα γίνουν μέλη όσοι έχουν κυρίως διδακτορικά και όλα αυτά, έτσι. Κυρίως λόγω, ναι, ξεκινήσω γιατί τώρα από εκεί. Καταλαβαίνετε ότι το δήλωσε και ο Μάνος ο Δασκαλάκης ότι το μέλλον των σχέσεων είναι στον αλγόριθμο των dating εφαρμογών, γιατί μπορεί και σου διαλέγει καμιά φορά χωρίς αναστολές που βάζεις εσύ στην επιλογή, εσύ είσαι ο ανώνυμος χρήστης, το τι σου ταιριάζει. Αυτό είναι απίστευτο. Εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί ακόμη βγαίνουμε, συναντιόμαστε σε πόλεις με τεράστιο πληθυσμό, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Ο κόσμος δεν μπορεί να τύχει ένας τον άλλον, υπάρχει αυτή η σύμπτωση να το ξαναδώ δεύτερη φορά. Οπότε και αυτές οι εφαρμογές κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά τους και είναι αποδοτικές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα επόμενα θέματα θα τα δούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο στη μέρα σου. Μας έβαλα σε σκέψη αυτά που μας είπες. Πάντα κοντά σας και να κρατήσουμε την πληροφορία, γιατί την πληροφορία μας πάει στο επόμενο βήμα. Όλα χρήσιμα λοιπόν. Και από τον Νίκο Βασιλιάκο θα πάμε στην Εύβοια. Δεύτερο Εύβοια Film Project.